αρχαίος ελληνικός πολιτισμός υπήρξε από τους προϊστορικούς χρόνους και σε όλο το φάσμα της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περίοδου ένας χορευτικός πολιτισμός. Στον Όμηρο, στον Πλάτωνα, στον Ουκιανό, στους λυρικούς και τραγικούς ποιητές, στον Ξενοφόντα, στον Πλούταρχο, σε όλα τα σημαντικότερα κείμενα της αρχαιοελληνικής παράδοσης περιγράφονται και αναλύονται ποικίλες μορφές χορού, υπαίθριοι, αστικοί, πολεμικοί, καθαρτικοί, καλλιτεχνικής έκφρασης και διασκέδασης, τελετουργίας και μίμησης στα μυστήρια της ζωής και της φύσης. Η Ισιδώρα Ντάγκαν έγραφε το 1912, ανοίγοντας ένα νέο ορίζοντα έμπνευσης για τον σύγχρονο χορό. Να ξαναβρούμε την αρχαία έννοια. Δεν θέλω να πω να την αντιγράψουμε, να την μιμηθούμε, αλλά να εμπνευστούμε από αυτήν. Να την ξαναδημιουργήσουμε μόνοι μας, με μια προσωπική μας έμπνευση. Να ξεφύγουμε από την ομορφιά και να φτάσουμε μέχρι το μέλλον. Μορφές κύκλου και τελετουργικού χορού στην προϊστορική και αρχαϊκή ελληνική τέχνη απαντούν σε πολλές απεικονίσεις που έχουν σωθεί στην Κρήτη, στην Κύπρο και αλλού. Ο χορός συνδέεται στη φάση αυτή με τη λατρεία του φυσικού και ζωικού βασιλείου και είναι ως επιτοπλίστων ομαδικός. Οι χορευτές κρατούν κλαδιά, πιάνονται χέρι-χέρι και οδηγούνται από έναν αρχηγό, μουσικό ιερέα. Η πολιτιστική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΔΡΙΣ, παρουσιάζει ένα χορευτικό εμπνευσμένο από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Έρος ανήκατε μάχαν, έρος ως εν κτήμας υπίπτης, ως εν μαλακές παριές νεάνιδος ενηχεύεις. Φυτάς διπερπόντιος εν τα γρονόμις αυλές, και σου τα θανάτων φίξιμο σου δεις. Ούθα μερίων σε γανθρώπων, ο δέχον μέμινεν. Σήκε δικαίων αδίκους, φρένας παρασπάς επιλόβα. Σηκετό δεν είκος ανδρών, σύνεμον έχεις ταράξας. Νικά δεν αργείς βλεφάρων, ήμερος εφλέκτρου νύμφας. Των μεγάλων πάρευρος εν αρχές θεσμών. Άμαχος γάρεν μπέζει, Θεός Αφροδίτα. Oh.
Μήκος ανδρών, ξύλεμον έχεις ταράξεις. Όλα ζεις φοβολή. Ξύλεμον έχεις ταράξεις. Όλε γονέμι. Ξύλεμον έχεις ταράξεις. Όλε γονέμι. Έχεις ταράξεις. Έχεις ταράξεις. Δεν πρόζει τέλος Αφροδίτα. Έχεις ταράξεις. Όδε μήκος ανδρών. Χορός στην αρχαϊκή εποχή έχουμε την περίφημη περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα στο τέλος της Ιλιάδας. Οι παραστατικές λεπτομέρειες με τις οποίες ο ποιητής σχεδιάζει το χορό στην ασπίδα του Αχιλλέα θυμίζει φιγούρες χορευτών από την Κρήτη. Στη Μινωική Κρήτη, όπως στη Μικυναϊκή και Αρχαϊκή εποχή, ο χορός παίζει αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση της κοινωνικής συνοχής. Η γνώση της ελληνικής μυθολογίας είναι ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για όλες τις εποχές του χορού. Οι Έλληνες πίστευαν ότι οι θεοί χόρευαν και ήταν φυσικό επομένως να τους πλησιάζουν οι θνητοί λάτρεις τους μέσω του χορού ή να ενσαρκώνουν τους θεούς οι χορευτές στις θρησκευτικές τελετές, γράφει η Ρούμπι Γκάινερ. Ο Δίας, ο Απόλλωνας και η Άρτεμις ήταν θεοί συνδεδεμένοι με αθλητικές και αγωνιστικές εκδηλώσεις, όπου ο χορός έπαιζε κύριο ρόλο. Σε χορούς προς τιμή του Απόλλωνα και της Αρτέμιδας υπάρχει και ο μοιητικός χαρακτήρας, η προετοιμασία δηλαδή των νέων αγοριών και κοριτσιών για την ενηλικίωση, τον πόλεμο, το γάμο και άλλα. Ομαδικοί χοροί που απεικονίζονται σε παραστάσεις γυμνών ή ενόπλων νέων ανδρών, πυρίχοι ή παρθένων κοριτσιών, παρθένια, έχουν είτε ζωηρό είτε ήπιο χαρακτήρα και εκφράζουν αντίστοιχα τις κοινωνικές ιδιότητες των θεών στους οποίους αφιερώνονται. Η παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου Λεπρεατών Ηλίας παρουσιάζει ένα χορευτικό εμπνευσμένο από τον ομηρικό ύμνο στη Δήμητρα. Δημητρικό μον σεμνήν θεάν άρχομα ειδήν, αυτήν και κούριν περικαλέαν περσεφωνίαν.
Χαίρε Θεά και την Δεσσάου, πολύν άρχεδα είδης. Δημητρικό μος εμήν θεάν ακόμα είδη, αυτήν και κούριν περικάλε απέρσε φωνία. Χαίρε Θεά και την Δεσσάου, πολύν άρχεδα είδης. Δημητρινικό μον σε μην θεάν άρχομα είδην, αφήν και κούριν περικάλε απέρσε φωνίαν. Χαίρε Θεά και την Δεσσάου, πολύν άρχεδα είδης. Η Δήμητρα και ο Διόνυσος είναι οι χαρακτηριστικότεροι θεοί που η προσωπική τους ιστορία συνδέεται με τις ιερές τελετουργίες του μαρασμού και της αναγέννησης του φυσικού κόσμου. Οι οργιαστικές διονυσιακές τελετές, γεμάτες από χορό, οδηγούν στην ένωση του ανθρώπου με τα φαινόμενα της φύσης. Πρόκειται για οδυνηρή ένωση, απολαυστική ταυτόχρονα και εκστατική, με πρωταγωνιστικές μορφές τις μενάδες, τους σατήρους και τους σιλήνους. Η θεραπευτική πλευρά των διονυσιακών χωρών έχει τονιστεί και αναλυθεί. Αρχικά, οι χωροί αναπαριστούσαν πάθη των θεών και των ημίθεων. Με την ανάπτυξη των θεατρικών ειδών, ο χορός γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι των θεατρικών παραστάσεων. Το πρόβλημα του χορού στο αρχαίο δράμα, πώς ορχήτω η ομάδα των χορευτών στην τραγωδία και στην κωμωδία, πώς έπαιρνε τη θέση της στο χώρο της ορχήστρας, αποτελεί φιλολογικό ζήτημα ακόμη και σήμερα. Παραδίνονται πολλά ονόματα χορευτικών χειρονομιών που περιλαμβάνονται στη θεατρική χορογραφία, Αθήνεως, πράγμα που δηλώνει πόσο πολυπίκυλη και εκφραστική ήταν η κίνηση του χορού. Στα χωρικά του δράματος έχουμε την αριστουργηματική σύνδεση του ποιητικού λόγου, της μουσικής και του χορού, μοναδική στην ιστορία της τέχνης. Ο αρχαίος ελληνικός χορός όχι μόνο δίνει το στίγμα του ελληνικού αρχαίου κόσμου, εκφράζει την αρμονική συνένωση του σώματος με το πνεύμα, της απόλαυσης και της χαράς της ζωής με τη βαθύτερη γνώση και την αρετή, αλλά αποτελεί αφετηρία έμπνευσης και πρότυπο μίμησης για τη δυτική αναγέννηση, τον ευρωπαϊκό κλασικό χορό, αλλά και για το ρεύμα ανανέωσης και απελευθέρωσης του χορού στον αιώνα μας.